Προχωρούμε στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο Τζόρτζι θα μας μιλήσει για το ρόλο της λεμφανεκτομής στον καρκίνο της κίστης. Εγώ όταν έκανα ειδικότητα τότε υπήρχαν άρθρα που λέγανε ότι κάνουμε λεμφανεκτομή για staging, άλλοι λέγανε για αυξανά την επιβίωση. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι η λεμφανεκτομή καλά θα μας τα πείτε κι εσείς και θα σχολιάσουμε μετά. Ωραία. Στον καρκίνο της κίστης. 20 λεπτά κύριε Τζόρτζι, έτσι. Ναι. Ε, να προχωρήσουμε λίγο τι διαφάνειες. Ε, εγώ τι πω. Ωραία. Λοιπόν, ε, ας ξεκινήσουμε. ας ξεκινήσουμε. Είναι καινούργιο, δεν έχω μάθει ακόμη να το απενεργοποιώ. συγγνώμη. <laughs> 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 λοιπόν, ο, όταν λέμε για λεμφαδενικό καθαρισμό, εννοούμε πιελικό λεμφαδενικό καθαρισμό. Και στον καρκίνο τη κίστη, ε, σήμερα ξέρουμε ότι αποτελεί μέρο χειρουργική επέμβαση. Άρα, πρέπει όποτε μπορεί, δηλαδή όποτε ο ασθενή είναι σε θέση έχει το performance status εκείνο που επιτρέπει λεμφαδενικό καθαρισμό γιατί και χρόνο παραπάνω και πιθανέ επιπλοκέ παραπάνω πάντα πρέπει να γίνεται. Και αυτό για κάποιου λόγου. Παραδείγματο χάρη, έχουμε καλύτερη σταδιοποίηση. Ένα 25% έχει φανεί, 25% των ασθενών, ότι είχαν θετικού λεμφαδένε ενώ δεν είχαμε κανένα έβριμα σε απεικονιστικέ τεχνικέ. Είναι από του σημαντικότερου προγνωστικού παράγοντε. Ξέρουμε πόσο μειώνεται η επιβίωση όταν έχουμε θετικού λεμφαδένε. Ξέρουμε ότι η χημειοθεραπεία ουσιαστικά έτσι, αν μπορώ να το πω, δεν κάνει τίποτε ε, η επικουρική χημειοθεραπεία σε αυτούς τους ασθενείς. Ε, τέλος πάντων, ε, φαίνεται ότι αυξάνει την επιβίωση γιατί κάνοντας μεγάλους λεφαδενικούς καθαρισμούς, μεγάλους, τα δούμε δηλαδή ποια είναι τα template, κάνοντας λεμφανδενικό καθαρισμό και άμα βρούμε μικρομεταστάσεις σε αυτούς του λεμφανδένες, θεωρητικά και πρακτικά έχουν ε, θεραπευτική αξία. Πριν όμως, επιτρέψτε μου μια διαφάνεια. Ε, διότι ε, δεν ξέρω αν συναντάτε εσείς αυτό το πρόβλημα, αλλά γενικώ υπάρχει ένα πρόβλημα στο τι σημαίνει η λεμφαδένα, πώ θα στον ορίσει ο ακτινολόγο το λεμφαδένα. Άρα νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα λόγο κι εμεί τουλάχιστον να βλέπουμε τι αξονικέ ή τι εξετάσει των ασθενών μα για να. να είμαστε και εμεί να συμμετέχουμε σε αυτό το γιατί έχουμε ανοίξει ασθενεί που θεωρητικά ήταν αρνητικοί λεφαδένε και βρήκαμε πολλού ή το, το αντίθετο. Άρα, για να δούμε λίγο ποια είναι τα διαγνωστικά κριτήρια για να πει ότι έχει θετικό λεμφαδένα ή όχι. Καταρχά το μέγεθο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά βλέπετε τα προβλήματα που έχει όσον αφορά την ειδικότητα. Από 24-78% στην αξονική, κάτι αντίστοιχο και στη μαγνητική. Άρα ουσιαστικά ένα τεράστιο εύρο που σημαίνει ότι μάλλον ε, το μέγεθο δεν έχει κανένα. Συγγνώμη να διακόψω λίγο. Δηλαδή, αν κάνει τη μαγνητική και σου πει ότι έχει θετικό λεμφαδένα, θα προχωρήσει ναι. ναι. ή όχι. Αυτό θέλω να μάθω. Ε, λεμφαδένα θετικό στο, στη λεμφαδενεκτομή, βεβαίω. Στο αποικονιστική μέθοδο. Αν έχω λεμφαδένε θετικό. Ναι, και είναι θετικό. Όχι. Όχι. εκεί προχωράμε σε νοάτζ βαγχημιοθέρα. Άρα και... γι' αυτό το θέτετε. Σαν. Και, ναι. Okay. Ναι, ναι. Όσον αφορά το σχήμα. Ε, ανώμαλο περίγραμμα μπορεί να μα οδηγήσει να σκεφτούμε ότι κάτι κακό συμβαίνει. Ομαδοποίηση, δηλαδή όταν έχουμε μια ομάδα εκεί λεμφαδένων όπω βλέπετε, η αρχιτεκτονική, είτε επασβέστοση, είτε χαμηλή πυκνότητα στον πυρήνα, όπω βλέπετε εδώ πέρα, ή ανωμεγενή και ομογενή ενίσχυση με το τοσχιογραφικό. Είναι στοιχεία που μπορούν να μα οδηγήσουν στη διάγνωση. Ε, πάω στο τελευταίο που βλέπετε ότι και το PET σήμερα, ούτε το CT ή MRI έχουν ακριβώ τα ίδια. Δεν έχει φανεί ότι κάποια από αυτέ τι εξετάσει μπορεί να μα βοηθήσει στα σταδιοποίηση. Και τελικά, μάλλον θα καταλήξουμε με αυτό ότι στην περιοχή που περιμένουμε ότι το όργανο αυτό μπορεί να δώσει λεμφαδενικές μεταστάσεις. Οποιαδήποτε αλλαγή, είτε στην υφή, είτε στο μέγεθος των λεμφαδένων, πρέπει να μας θέσει σε υποψία ότι κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, για να δούμε τι σημαίνει πιελική, τι σημαίνουν πιελικοί λεμφαδένες. Και εδώ βλέπουμε, έχουμε τρία, έτσι θα λέγαμε, τρεις ομάδες. Αρχίζουμε από την κοινή Λαγόνιο, εδώ είναι ο διχασμό τη αορτή, κοινή λαγόνιο. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειε. Πάντω το λεμφαδενικό πρέπει να καθαριστεί όλο. Δηλαδή όλο αυτό που λέμε lateral, medial και middle. Λοιπόν, έσω λαγόνιο. Βλέπετε εδώ έχουμε τα ιερά, προϊερού, ιερού τη έσω λαγόνιου. Και εδώ κάτι αντίστοιχο τη έξω λαγόνιου. Άρα αυτές είναι οι περιοχές που ενδιαφέρουν στο λεμφαδενικό καθαρισμό. Τώρα, μια άλλη ερώτηση ε, που μάλλον προσπάθησε να μας βοηθήσει αν θα κάνουμε κάποιους περιορισμένους ή όχι λεμφαδενικούς καθαρισμούς είναι αν, παραδείγματο χάρη, έχουμε τον καρκίνο στο θόλο. Θα κάνουμε κάποιε ορισμένε μεταστάσει. Φαίνεται, αλλά χωρί να έχουμε υψηλό evidence εκεί, ότι ανάλογα με τη θέση που βρίσκεται ο όγκο στην οδόχο κίστη, μπορεί να έχει κάποιε συγκεκριμένε λεμφαδενικέ μεταστάσει, όπω βλέπετε εδώ, ιερέ και εδώ στο διχασμό τη λαγωνίου. Όταν είναι το τρίγωνο, Πάμε πιο πάνω, διχασμός λαγωνίου και πιο πάνω. Τώρα, η άλλη ερώτηση που θύχτηκε και λίγο από τον κύριο Βαρκαράκη πριν, αν υπάρχει φρουρο λεμφαδένας, τουλάχιστον στην Πίελο. Ε, από μεγάλο κέντρο, όπω βλέπετε, ε, από την Αίγυπτο, δεν υπάρχει. Αλλά, τι έχουμε δει, ότι οι, οι, οι λεμφαδενικές μας μεταστάσεις, που βρίσκονται στην έσω, έξω και θυροειδούς. Δεν υπήρχε εξοπιελική νόσος, Χωρί μετάσταση στου πελικού λεμφαδένες. Άρα, όταν ε, έχουμε αρνητικού πελικού λεμφαδένες, δεν περιμένουμε να έχουμε μετάσταση παραδείγματο παραορτικού. Λοιπόν, υπάρχει φρουρό λεμφαδένα. συνεχίζουμε αυτή την ερώτηση. Πάλι μεγάλα, μεγάλα κέντρα. Εδώ βρέθηκε ότι έχουμε τρία επίπεδα. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε λεμφαδένες κάτω από το διχασμό των αγωνίων, μόνο εκεί στο 6,9, πάνω από το διχασμό στο 6,9, πάνω από το διχασμό τη αορτή, ως την κάτω μεσεντέριο σχεδόν ποτέ. Και έρχεται να απαντήσει αυτή η μελέτη εδώ πέρα ότι ε, άμα βρούμε παραορτικούς λεμφαδένες χωρίς να έχουμε πελικούς, κάτι έχει ξεφύγει είτε σε εμά είτε στον παθολογανατόμο. Τώρα, μια πάρα πολύ σημαντική μελέτη είναι από τη Βέρνη, από, το, από τον Στούντερ, ο οποίο με διάφορε τεχνικέ απεικονιστικέ μελέτησαν σε έναν αρκετά σημαντικό αριθμό ασθενών που ήταν αυτοί οι λεμφαδένε. Και φάνηκε, για να μην μακρηγορούμε, ότι στο 92% φτάνει να κάνουμε αυτόν τον λεμφαδενικό καθαρισμό, δηλαδή στο 1 τρίτο, το κατώτερο 1 τρίτο της κοινή λαγωνίου. Αυτή είναι η κοινή λαγώνιου. εδώ είναι ο ουρητήρας. άρα όταν φτάσουμε το λεμφαδενικό μας μέχρι εκεί, κατά 92% έχουμε αφαιρέσει τους λεμφαδένες που χρειάζεται. Τώρα, γιατί να το κάνουμε αυτό και ποια τεχνική εφαρμόζουμε. Νομίζω είναι το κέριο ερώτημα σε αυτή, την, σε αυτή, την, ομιλία. Και εδώ βλέπετε, είναι δύο κέντρα μαζί. Εδώ είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε, να κάνουμε τυχεοποιημένες ή μεθοδολογικά σωστές μελέτες για να βρούμε ποιο από όλους τους είναι ο πιο χρήσιμο, Παρόλο που έχει ξεκινήσει δύο προσπάθειες, είναι μία ευρωπαϊκή και μία αμερικάνικη, στην οποία μέχρι, μέσα στα κριτήρια για να δουν τι λεφαδενικό έχει κάνει, θέλει και φωτογραφία. Δηλαδή κάθε ασθενή για να βάλει, κάθε, κάθε γιατρό για να βάλει τον ασθενή του μέσα σε αυτό το πρωτόκολλο πρέπει να έχει φωτογραφία να δείξει μέχρι πού έχει πάει. Τώρα εδώ τι είναι. Τριακ, συγγνώμη, 300, 336 ασθενεί από το Cleveland, όπου έκανε ένα limited, ένα μικρό λεμφαδενικό καθαρισμό, άλλοι τόσοι από τη Βέρνη, από τον Στούντερ, που κάνανε extended, μεγάλο λεμφαδενικό καθαρισμό. Και ας προχωρήσουμε λίγο να δούμε. Στάδια β 2 και 3 μη μηδέν πάντα. Λοιπόν, όταν είχαμε το σταδιο TAF ΤΑΦ2, εκεί ε, όταν κάνεις limited ή extended ή μεγάλο νεφαδενικό καθαρισμό, ουσιαστικά τα αποτελέσματα δεν ήταν τόσο διαφορετικά και δεν είχαν και στατιστική σημαντικότητα. Εκεί που χρειάζεται και εκεί που πρέπει να γίνει νεφαδενικός καθαρισμός και έχουμε αύξηση ε, του recurrence free survival είναι στο TAF 3 και πάνω όπου βλέπετε 23, έναντι 57. 23% Υποτροπίασαν στο Limited και στον Extended 57%. Δεν υποτροπίασαν μάλλον. Λοιπόν, πάμε να δούμε συνέχεια ε, αυτή τη ε, μελέτη και σε μεγαλύτερα στάδια. Ο, δηλαδή η συνολική επιβίωση, όπω βλέπετε, 22% και 42%. Άρα από εδώ φάνηκε ότι ένα μεγάλο νεφαδενικό καθαρισμό έχει και θεραπευτική αξία. Διάφορε ε, άλλε μελέτε από ένα πίνακα που βλέπετε, ένα σημαντικό για αυτό το βαλά, βλέπετε οι 5 χρόνια Recurrence Free Survival σε αυτούς που είχαν θετικούς λεμφαδένες και έχει γίνει extended όπως βλέπετε εδώ 39 και 42% δηλαδή περίπου η μισή άμα το θέλουμε με θετικούς λεμφαδένες που έγινε λεμφαδενικός καθαρισμός τα 5 χρόνια ήταν ελεύθεροι Τώρα, ε, τι γίνεται σε κάποια κατηγορία ασθενών, σε όλου μα, δηλαδή, στη, συχνότερη μάλλον κατηγορία ασθενών, όπου έχουμε αρνητικού λεμφαδίνε. Καταρχά, είπαμε ότι αυτά τα προβλήματα όπως είπαμε την ειδικότητα, τη διαγνωστική, άρα ε, και διαγνωστικό είναι το θέμα μας και όπως βλέπετε η επιβίωση. Είναι ε, από μεγάλο από το Memorial της ε, Νέας Υόρκης ε, η, τα αποτελέσματα και βλέπετε αυτούς που είχαν αρνητική και βγάλαμε περισσότερου περισσότερους λεμφαδένες ζήσαν πολύ περισσότερο. Άρα και αυτούς που έχουν αρνητικούς λεμφαδένες και δεν έχουμε τίποτε βγάζοντας, κάνοντας, μεγάλη λεμφαδενικό καθαρισμό είχαμε καλύτερη επιβίωση. Άρα για να συνοψίσουμε τα μέχρι τώρα Πότε κάνουμε πάντοτε, εφόσον το επιτρέπει ο ασθενή. Yeah. Και γίνεται αφωτερόπλευρα. Γιατί κάποιο να πει είναι αριστερά, όγκος, όγκο, θα κάνω μόνο αριστερά, θα κάνω λεμφαδενικό μόνο αριστερά κτλ. Έχει φανεί ότι έχουμε και διασταυρούμενε λεμφαδενικές μεταστάσεις μεταστάσει σε αυτού του ασθενεί. Άρα πάντα πρέπει να γίνεται αφωτερόπλευρα και όποτε μπορεί να γίνεται πάντα. Τώρα, για να δούμε λίγο τι τεχνικέ. Γιατί εκεί υπάρχει, υπάρχει, μια διχογνωμία πόσο ψηλά, πόσου λεμφαδένε κτλ. Αυτά είναι από τα δικά μα από τι κατευθυντήρε οδηγίε, όπου βλέπουμε η στάνταρ λεμφαδενεκτομή είναι μέχρι την κοινή λαγόνιο. Μέχρι το διχασμό τη κοινή λαγόνιο. Τώρα εδώ δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, εδώ που περνάει ο ρητήρας, και εδώ είναι η κοινή λαγόνιο. Και πρέπει να έχουμε, όπω βλέπετε, όλου του λεμφαδένε ε, δηλαδή και του θηροειδού και, θυροειδούς, και τη έσω λαγωνίου. Extended, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής, και εδώ υπάρχει μία μια διχογνωμία, είναι να φτάσουμε μέχρι το διχασμό της αορτής. Κατά άλλους, extended, όπως σε διάφορες, σε διάφορες εργασίες που φαίνεται, είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι φτάνουμε μέχρι εκεί που έχουμε το διχασμό ε, του ρητήρα. Και το super extended, πρέπει να φτάσουμε μέχρι την κάτω μεσεντέριο. Εδώ είναι απολυνωμένη. Τώρα, το άλλο ερώτημα είναι πόσους λεμφαδένες πρέπει να βγάλουμε. Και αυτό κάποια στιγμούλα είχε γίνει, θα λέγαμε, ήταν ένα πολύ έτσι, θέμα που συζητιόταν πολύ. Ε, και βλέπετε λίγο την πενταετή disease free survival, όσους έχουμε πάνω από 16 λεμφαδένες και κάτω από 16 λεμφαδένες. 65 versus 51%. Πενταετή επιβίωση πάνω από 9, κάτω από 9, μεγάλα κέντρα που όπω βλέπετε 30-40%, πενταετή cancer-specific survival, 83-72%, και συνολική επιβίωση λένε αυτοί οι άνθρωποι ότι όταν βγάλουμε τότε μόνο αλλάζει η συνολική επιβίωση, όταν βγάλουμε πάνω από 24. Αυτά έχουν αφισβητηθεί όλα. Παρόλο που βλέπετε εδώ ότι έχουμε μια μελέτη, προσπάθησε να γίνει RCT από το. Από τον κρόσμα 270 ασθενεί, 24 δεν έγινε λεμφαδενικός, 98 μόνο του θηροειδού και 146 έγινε ε, λεμφαδενικός μεγάλο πιελικό καθαρισμό. Και βλέπετε αντίστοιχα τα αποτελέσματα τη επιβίωση. Και σι, εδώ βγαίνει σαν συμπέρασμα ότι κάτω από 10 ε, πρέπει να βγαίνουν πάνω από 10 έτσι για να συνοψίσουμε πάνω από 10 λευμαδένε ε, για να έχουμε κάποιο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως. Όλο, όλοι, όλοι μας είμαστε ίδιοι, όλοι έχουμε τον ίδιο αριθμό λεμφαδένων, δηλαδή ε, το, ο δείκτης ε, σώματος παίζει κάποιο ρόλο, άλλοι παράγοντες μπορούν να παίξουν κάποιο ρόλο. Αυτό είναι μια μελέτη που έγινε σε πτώματα και φάνηκε... Ότι κάνοντας τα ίδια πράγματα σε πτώματα, φάνηκε ότι οι λεμφαδένες που έβγαιναν κάνοντας λεμφαδενικό καθαρισμό ήταν από 10 ως 53. Άρα ο αριθμός των λεμφαδένων αρχίζει και αμφισβητείται κατά πόσο είναι δίκτυς χρήσιμος δείκτης καλής καλού λεμφαδενικού καθαρισμού ένα editorial από το χέρι. Νομίζω είναι γνωστό και ελπίζουμε ότι τα... και τα λόγια του είναι αρκετά σοφά, έτσι θα λέγαμε, εντό εισαγωγικών. Και φαίνεται λίγο εδώ να καταλήξουμε ότι στη δική του την κλινική, κάνοντα τα ίδια πράγματα, δηλαδή σαν λεφαδενικό καθαρισμό, το ίδιο template, η στάνταρ λεφαδενικό καθαρισμό, βρέθηκαν από 6 έω 52 λεμφαδένες, κάνοντας τα ίδια πράγματα. Άρα, ο αριθμός των λεμφαδένων αρχίζει και αμφισβητείται. Και ουσιαστικά αυτό που είναι η συζήτηση ακόμη σήμερα Ποιε είναι τα, τα ανατομικά μα όρια για να κάνουμε λεμφαδενικό καθαρισμό και πόσοι λεμφαδένες χρειάζεται να βγουν. Αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί και μάλλον δεν πρόκειται αλλά μάλλον το ζήτημα που τίθεται εδώ είναι πρέπει να έχουμε ένα μέτρο όλοι μας στη χειρουργική που κάνουμε για να αξιολογείται και, τη, και, και η ποιότητα της χειρουργικής. Άρα και γι' αυτό μάλλον είναι ο αριθμό των λεμφαδένων και το template που πρέπει να γίνονται οι λεμφαδενικοί καθαρισμοί. Τώρα, η άλλη ερώτηση είναι εξή. Κάνοντα αυτού του μεγάλου νεφαδενικού καθαρισμού, αυξάνουν οι πλοκέ. Φαίνεται πω μάλλον όχι, No different, εδώ καμία διαφορά. Και βλέπετε ότι οι λεφοκύλε και τα λοιπά και εδώ τα πράγματα δεν είχαν κάποιο, ε, κάποιο ιδιαίτερο χειρότερα αποτελέσματα. Και καταλήγοντα, ποιο είναι το δίδαμα, δηλαδή τι πρέπει να γίνεται, και φτάνουμε στα, στις, στα guidelines όπου βλέπετε. Πρέπει να γίνεται λεμφαδενικός καθαρισμό τη Ευρωπαϊκή ε, Ουρολογική Εταιρεία όταν θέλουμε extended, δηλαδή στο διχασμό λαγωνίου, κοινή λαγωνίου με ουρητήρα. Και εδώ βλέπετε τη Ευρωπαϊκή εταιρεία των ομολόγων, όπου το ίδια πράγματα γιατί και συμπληρώνονται ότι μπορεί να αφαιρέσει και την επιβίωση. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστούμε τον κύριο Δώσης. Πολύ καλή παρουσίαση. Μπορώ να πω ότι εμεί εμείς οι χειρουργοί κρινόμεθα από τους παθονοτόμους. Δεν μπορεί να συνήθει να παρασχειάζουμε ριζική σκηστακτομής να μην έχει... Τα θυμάται ο κύριος Γιανακόπουλος, εκεί έκανε δικοέτα. Αν δεν στέλνουμε τμήματα οριτήρα, τελικά τμήμα και λεμφαδένες. Τώρα, αν θα κάνει εκτεταμένο λευφανικό καθα... καθαρισμό, εξαρτάται αν βρει θετικό λευφαδένα στην περιοχή που είναι μεταξύ θηροειδού του νεύρου και έξω λαγωνίου, μπορεί να προχωρήσει πιο πάνω. Ε, θυμάμαι μια μελέτη που κάναμε συνδυασμό με τον κύριο Λογοθέτη και τον κύριο Δημόπουλο, που σε διεθνικό καρκίνο κίστεω ανοίγαμε, παίρναμε λευφαδένε και λέγαμε αρνητική λευφαδένε, τον κλείναμε, δεν βγάζαμε την κίστερα για να κάνει χημειοθεραπεία. Θετικό λευφαδένα προχώρησε σε κυσακτομή. Αυτό δεν είχε κανένα αποτέλεσμα στου αρρώστου αυτού, οπότε εγκαταλείψαμε αυτή τη μελέτη. Τι θέλω να πω δηλαδή, Ότι ο λεφανικό καθαρισμό πρέπει να γίνεται σε κάθε άρρωστο, ε, γιατί είναι μέρο του παρασκευάσματο που στέλνουμε. Τώρα το ύψο εξαρτάται από το, αυτό που είπατε προηγουμένω. Ερωτήσει από κάτω. Κ. Βεγράκη. Μου φαίνεται λίγο περίεργο. Ε, είδα, δείξατε ένα slides που κάνανε λεφαδενικό καθαρισμό και ήταν όλοι αρνητικοί λεμφαδένες. Ναι. Αλλά όσου περισσότερου λεμφαδένες έβγαζε, τόσο περισσότερο ζούσανε. Δηλαδή, ο... αυτό που α πούμε δεν δε, δε καταλαβαίνω πώ γίνεται γιατί. Μετά δεν θα γίνει μετάσταση, τι, τους βγάζεις προληπτικά. Είναι, είναι ακριβώς, εδώ ακριβώς, είναι μια μελέτη από το Memorial και θεωρώ ότι είναι πιστευτή. Έτσι. Δεν έχουμε καμιά Είναι staging και θεραπευτικό για αυτό. Και για staging. Αυτό Άμα είναι, τα άμα είναι όλοι αρνητικοί οι το να βγάλει περισσότερου mm. ακόμα. Θεραπευτικό πώ βελτιώνει. Όχι, είναι σε μικρομεταστάσει που δεν έχει δει, αλλά αυτούς, ήταν αρνητική. Δεν ξέρει τι έχει αφήσει να... πίσω σου γι' αυτό. Αν έχει βγάλει λίγου, 10 λεφτά δεν μπορεί και να έχει. Και ξέρετε πόσου έβγαλε, ποιο του βγάζει. Έτσι. Αν έχει αφήσει. Ε, βγάλει 30, έχει πολύ καλύτερη στρατιωτική πιθανότητα να έχει αφήσει πίσω σου θετική νόσο, είναι πολύ μικρότερη από το να έχει βγάλει 10. Ναι, αλλά στον εδώ ήταν όλοι αρνητικοί. αρνητικοί. Και ο παθρογαντόμο είπε ότι είναι αρνητική. Ναι, αρνητική δεν ήταν ότι είχαμε υποστεί. Είναι καλύτεροι σε σχέση με του αρνητικού λίγου. Γιατί οι αρνητικοί λίγοι μπορεί πίσω του να έχουν αφήσει θετικού. Ναι, αλλά νόσο, παιδιά, δεν παίζει το στάδιο τη νόσου η πολλαπλότητα που έχει εκεί στη μέσα δεν μπαίνει στο ίδιο σακί. Αρνητικό λεμφανδένα με μονήρια αιστεία στην κίστη με αρνητικού λεμφανέ, με πολλαπλέ αιστείες... μέσα στην οροδοκοκίστη, εντάξει. Ε, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στο Βασίλειο Ζόρι. Καταρχήν, ε, νομίζω ότι για το λεμφαντικό καθαρισμό στον καρκίνο τη κίστη είμαστε σε ένα άλλο επίπεδο σχέση με του άλλου καρκίνου. Πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε πω έχει μεγάλη σημασία Συμμασία. και για τη σταδιοποίηση αλλά και για την επιβίωση του αρρώστου. Παίζει ρόλο στην κίστη. Μπορεί στον νεφρό να μην παίζει, όπω είπε ο Γιάννης, ακόμα, αλλά στην κίστη ε, ε. παίζει. Είπε ε, κάτι όσον αφορά τον αριθμό των λεμφαδένων. Δεν ανέφερε, είμαι σίγουρο όμω ότι το έχει διαβάσει και θα μα πει κάτι, για τα πηλίκα μεταξύ θετικών λεφαδένων και αριθμού λεφαδένων. Δηλαδή σε κάποια προσπάθεια να, να ξεπεράσουν το γεγονό ότι έχουμε ανατομικέ διαφορέ. Εγώ μπορώ να έχω 50 λεφαδένε και ο Ρακλήση, ο Μητσογέννη δεν μπορεί να έχει 30 λεφαδένε. Μα έχουν, έχουν λανσάρει κάποιοι το πηλίκο του αριθμού θετικών λεμφαδένων προ το σύνολο των λεμφαδένων. Την πυκνότητα των θετικών λεμφαδένων. λίγο. Ε, μάλλον αυτό. είμαστε στο ίδιο, δηλαδή και συζητώντα αυτό και με ανθρώπου κτλ., μάλλον δεν έχει καμία σημασία. Και ο αριθμό των λεμφαδένων ουσιαστικά τι είναι, Είναι ένα μέτρο για να μπορέσει να αξιολογήσει τι επέμβαση έκανε ο άλλο. Δηλαδή, γιατί για την κυστεκτομή έχουν δει διάφορε μελέτε, και ειδικά στην Αμερική, ότι πρέπει να κάνει τουλάχιστον μία το μήνα, να μην έχει ε, θετικά όρια όταν βγάζει την κύστη και να έχει έναν αριθμό λεμφαδένων. Μέσα στα πλαίσια αυτά που προσπάθησαν να κάνουν ένα στάνταρ για την κυστεκτομή, ποιο πρέπει να την κάνει και πώ πρέπει να γίνεται, ήταν και όλα αυτά τα. και προσπάθησαν να δώσουν σαν προγνωστικό ότι η πυκνότητα κτλ. Αλλά μάλλον δεν φαίνεται να έχει κάποιο ρόλο. Και αυτό που λέει ο Χέρι είναι, κάνει τον λεμφαδενικό σου καθαρισμό με τα όρια που θεωρητικά μάλλον το ξέρουμε ότι στο 92% μέχρι εκεί που διχάζει το 1 τρίτο της κοινής λαγωνίου πιάνει 92 το 92% των λεφαδένων, αν δεν θες να προχωρήσεις παραπάνω και νομίζω είσαι καλυμμένος. Ε... Ευχαριστώ. Μία εκπαιδευτική ερώτηση. Βασίλη, έχει μια τρομακτική εμπειρία, α πούμε, και με κάνει κάτι εικόνε πλέον. Μα έχει τι εικόνε τη χειρουργική σου. Είναι δεφικτό να μάθει την τεχνική στου ειδικευόμενου στο πλαίσιο των τεσσάρων ετών. Είναι εφικτό που έχετε έναν σοβαρό όγκο εσεί, κυστεκτό, μόνο κλινική. Έτσι δεν λέω για μια κλινική που δεν έχει, είναι εφικτό. Ε, είναι. Τι γίνεται όμω, Ποια είναι τα προβλήματα για να μπουν τα πρακτικά προβλήματα. Όταν δεν έχει χειρουργικό χρόνο και πρέπει μέσα στο πρόγραμμά σου το χειρουργικό να βάλει την κυστεκτομή και να βάλει κάτι άλλο, Γιατί έτσι είναι τα πράγματα. Ε, Δυστυχώ αφαιρεί χρόνο εκπαιδευτικό. Δυστυχώ είναι η πραγματικότητα. Αυτή να μην κρυβόμαστε. Και νομίζω συμβαίνει σε όλο τον κόσμο αυτό το πράγμα. Γιατί ένα καλό λεμφαδενικό καθαρισμό θέλει μία, μία μισή τουλάχιστον ώρα επιπλέον. Για να μπορέσει να, να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Οκ. Okay. Άλλη ερώτηση δεν ξέρω υπάρχει. Οπότε ευχαριστούμε τον κύριο Τζόρτζ. Προ... Προχωρούμε στον επόμενο μιλητή.